ιδιαίτερα προβλήματα. Ναι. Στα Γαλλία φαίνεται είμαστε πιο θωρακισμένοι. Οι περισσότερες ζημίες έχουν γίνει στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου και ειδικά ανατολικά του Ηρακλείου. Εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι έχουν γίνει πάρα πολλά έργα από την προηγούμενη κακοκαιρία που έγινε και μετά είχαμε αρκετές δημοπλατήσεις έργων. Άρα αυτό ήταν που θωράκισε τα Χανιά. Όμως χρειάζεται ακόμα πάρα πολύ δουλειά. Θεωρώ ότι μέσα από τις συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις που έχουμε θα μπορούμε να ολοκληρώσουμε το σχεδιασμό και για τα Χανιά και για το Ρέθυμνο. Και επίσης ήδη προετοιμαζόμαστε και για πολλές παρεμβάσεις Ηράκλειο και Λασίθι που ήταν λιγότερες στην προηγούμενη περίοδο. Εδώ λείπουν ακόμα παρεμβάσεις κυρίως στο οδικό δίκτυο. Με το οδικό πρέπει να ετοιμάζονται οι μελέτες όλες, γιατί γεωλογικά έπρεπε να δούμε πώς θα κάνουμε τις παρεμβάσεις να γίνει για τα επόμενα 50 χρόνια. Μην κάνουμε παρεμβάσεις, θα κάνουμε όλο ένα ασφαλτικό και να φεύγει ο δρόμος μετά. Άρα είμαστε προετοιμασμένοι, υπάρχουν χρηματοδοτήσεις μέσα και το 2021 και το 2022. Θα είναι σε πλήρη εξέλιξη όλα τα έργα του επαρχιακού δικτύου. Παράλληλα, πρέπει να σας πω ότι η εργολαβία κοντά στα 9 εκατομμύρια που αφορά το επαρχιακό δίκτυο και είναι περίπου 100 σημεία στην περιφερειακή ενότητα Χανίων, έχει κλείσει ο ανάδοχος του έργου και αν είναι ο καιρός καλός μπορεί να ξεκινήσει και μέσα στον χρόνο.